Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου θα επιτρέπεται η τέλεση του μυστηρίου του γάμου μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου. Η απόφαση λήφθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του σώματος, στη σκιά της ακύρωσης πολλών θρησκευτικών μυστηρίων το τελευταίο τρίμηνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αποφάσισε όπως φέτος, το 2020, λόγω των αναβληθέντων εξαιτίας του κορονοϊού γάμων, επιτραπεί η τέλεση γάμων και κατά την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων μέχρι και της 12ης Δεκεμβρίου, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε παράλληλα όλους να τηρούν τα διατάγματα της κυβέρνησης για τα μέτρα προστασίας από το νέο κορονοϊό. Κατά τη συνεδρίασή της όρισε εξάλλου και τις ημερομηνίες για το μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Κυπριανού στις 5 Ιουλίου για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου στις 12 Ιουλίου, στις 19 του ίδιου μήνα για τους πεσόντες κατά της τουρκικής εισβολής και στις 2 Αυγούστου για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο. Απέτησε με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, φόρων τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον ευσεβέστατον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους μετ' αυτού αγωνισαμένους και πεσόντες κατά την προάσπιση της πόλεως. Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε τέλος τους οικονομικούς λογαριασμούς Αρχιεπισκοπής Μητροπόλεων και Σταυροπηγιακών Μονών για το 2019 και ενέκρινε τους προϋπολογισμούς για το 2020.